αρκετή που ήταν η πεζοδρόμηση της Κραστήρας, αλλά αυτό γίνεται φιλοτικά για να δούμε τις αντιδράσεις, πάντα με την αφορμή και θα έλεγα και λίγο εκτάκτως, με την αφορμή του να στηρίξουμε τα καταστήματα γεωργικού ενδιαφέροντος, που για την Καλαμαριά είναι, θα έλεγα, το στολίδι μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πει τους καφέδες μας, τα ποτά μας, έχουμε φάει στην παραλία της Καλαμαριάς, στην Μικρίνη, στην Αρετή και στο Καραμπονέα. Βέβαια, βέβαια. Ό,τι απόφαση μπορούσαμε να πάρουμε, θα έλεγα με ομοφωνία όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, σταθήκαμε στο σχολείο των καλαμαριωτών και των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να το επεξέλθουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Οπότε, λοιπόν, αφαιρένει να δες και το έχω αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, να γνωρίσετε κι άλλα σε αυτό το κοινωνικό. Βέβαια, βέβαια. Είναι μια πλειοτική δράση η οποία μακάρι να πάει καλά και να έχει επαναληψιμότητα και να ξέρει όλη η Θεσσαλονίκη ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να έρθει να κάνει τον περίπατο της σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Θεσσαλονίκης. Όντως, Ριβιέρα ήταν και Ριβιέρα θα ξαναγίνει. Νομίζω ότι έχει περάσει λίγο μια κρίση τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ είμαστε με δράσεις και με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα με τον Δήμο να μπορέσουμε να ξανακάνουμε όπως ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.